Μετά από 35 ημέρες οι αγρότες επιστρέφουν στα χωριά τους, συνεχίζουν τον αγώνα. Ναι, εδώ και 35 ημέρες οι βιοπαλαιστές αγροκτηνοτρόφοι και της Καρδίτσας και το Φαρσάλο που στήσαμε εδώ το μπλόκο στην Εύση 65 και όλης της χώρας δώσαμε έναν δίκαιο αγώνα, γιατί τα αιτήματά μας είναι αιτήματα επιβίωσης. Κόντρα στις πολιτικές που θέλουν να μας ξεκλειρίσουν, κόντρα στην ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδώ και χρόνια με τις πολιτικές που εφαρμόζουν θέλουν να διώξουν τους μικρομεσαίους αγρότες από τη γη και, και τον τόπο τους. Αυτός ο στόχος φέτος τον αντιπαλέψαμε, αναδείξαμε τα δίκαια αιτήματά μας, όλη η κοινωνία ήταν μαζί μας, γι' αυτό ακριβώς αυτός ο αγώνας θα έχει και συνέχεια, γι' αυτό ακριβώς όπλο μας είναι αυτή και παρακαταθήκη ο κοινός αγώνας που δώσαμε και μέσα στις πόλεις και ιδιαίτερα στην Αθήνα, όπου με το μεγάλο συλλαλητήριο αναδείχθηκαν και τα αιτήματα και ο κοινός αγώνας και οι αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται. Γι' αυτό ακριβώς εκτιμούμε πως θα έχουμε επιτυχίες, θα έχουμε λύσεις στα προβλήματα και σε παραλλαδικό επίπεδο και σε τοπικό εδώ, γιατί ξέρουμε η Θεσσαλία με τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί έχει καταστραφεί, γιατί δεν έχουν γίνει τα έργα υποδομών που πάνε χέρι-χέρι με τις αντιλαϊκές πολιτικές, που πάνε με τα κέρδη στους λίγους και όχι με το συμφέρον και τις ζωές των πολλών. Γι' αυτό ακριβώς μπροστά μας έχουμε και αύριο την απεργία, την απεργιακή συγκέντρωση 28 του μήνα, που θα συμμετέχουμε και εμείς εδώ από τον μπλόκο της Ε65, 12 η ώρα στο συλλαλητήριο μέσα στην Καρδίτσα και πανελλαδικά, για να διατρανώσουμε και την αντίθεσή μας και στις γενικότερες πολιτικές που εφαρμόζονται, που είναι ίδιες με τα δικά μας τα προβλήματα, και με το ένδυμα στα τέμπη που θέλουν να το συγκαλύψουν μετά από ένα χρόνο και δεν βλέπουμε να παίρνονται ούτε τα απαραίτητα μέτρα, ούτε να δίνονται οι απαραίτητες λύσεις και οι ευθύνες. Και επόμενος σταθμός για μας το Κιλελέρ, 10 του μήνα. Ο αγώνας συνεχίζεται, ο αγώνας θα είναι νικηφόρος. Συνεχίζουμε.